only then can you think. Can't be unmoved. Yeah, should have banged it. See, I've got to hear you. Κονιδάρης, Μαμόλης, Μαραμπού, Μπίσαλας, Μπάκαλης, Άγγελος, λέω Μπάκαλης. Θα φύγω και δεν το μάθω. Μπάκαλης, Σουρβίνος, Συρίγος, Τσιάπης, Τσουράκης, δύο ανακοινώσεις από το γραμματέα. Από την Γεωργία Βαρτάρα, η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. Θα φύγουμε. Τα παιδιά, οι υπάλληλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχονται καλές γιορτές και ευτυχισμένους σε καινούριους χρόνους. Και από την εστία Νέα Σμύρνη, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εστία Νέα Σμύρνη σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και Νέα Γεια του Ιωάννου Κρόνο 2011. Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα του καταπήγοντος, εγκρίνει το σώμα λόγω χθεσινών γεγονότων. Υπάρχει έγκριση του σώματος για το καταπήγον. Υπάρχει ομόφωνα, προχωράμε στη διαδικασία, υπάρχει ένα έκτακτο θέμα, είναι ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την πλατεία Καρύλου. Η πρόταση είναι ο Πάφας Θεόδωρος. Παρακαλώ το σώμα να αποφανθεί, εγκρίνεται του κατεπίγον. Και το επίγον του θέμα, το έκτακτο. Υπόλογος διαχειριστής της Καρύλου. Για το έργο της πλατείας Καρύλου, για τα εντάλματα και κάποιος θα είναι υπεύθυνος για την τράπεζα, πρέπει να οριστεί κάποιος υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας. Και αυτός ορίζεται ο κ. Βάβας. Λοιπόν, εγκρίνεται από το σώμα. Εγκρίνεται, παίρνει τη θέση το, την αρρύθμιση μόνο 1α, συνδικείται πρώτο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις γι' αυτό, εκτός από την κυρία Τσιάπη που έγινε και απαντήθηκε. Δεν υπάρχει αντίρρηση, επομένως το έκτακτο θέμα που εντάχθηκε με αριθμό 1α ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στην κανονική σημερινή διαδικασία με θέμα το πρώτο. Το 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010. Δεν είναι ένας καινούργιος κωδικός. Δεν ακούμε, κύριε Παπαδιά.
Είναι προμήθεια επίπρων, είναι στα έξοδα και πάλι προμήθεια επίπρων Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ πέρα, όπως ξέρετε, πρέπει να γίνει κάποια πρόσθεση τοικογραφείων, μικρόφωνα κτλ. Έχουμε ένα 7.000 ευρώ. Επίσης, ένα ποσό συγκριτικού πίνακα της μηχανογράφησης είναι και θέμα, το θα το δούμε παρακάτω. Συντήρηση, αναβάθμιση του πληροφορικού αυτοματισμού και συστήματα ασφαλείας, 7.872. Φωτισμός και κίνηση 3.000 είναι κάποιοι υπόλοιποι, ΔΕΗ. Και επίσης ένας νέος κωδικός προμήθεια εξοπλισμού συνεδριακού συστήματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι εκτός από τα γραφεία, είναι τα ηλεκτρονικά που θα προσθέσουν. Ναι, μόνο αυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, όχι ερώτηση. Στο σύνολο γύρω των εξόδων, πόσο παίρνουν αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουν πίσω. Πόσο αυτά είναι. Αυτά που πάρουν πίσω. Πρώτα είναι 7.500. Πάρα είναι 7.800. Ποια σαρώσεις θες εσύ. Αμα θα σπίσεις πειρά. Μία θέση. Εδώ καθίστε. Πού θέλω να κάτσω. Αμα θα σπίσεις. Υπάρχει αντίληψη και το θέμα πρώτο. Είναι βράδυ. Συγγνώμη, έχουν προσέλθει εδώ μεταξύ η κυρία Καρδαρά, η κυρία Σουτεκέ, ο κύριος Τακίρης και ο κύριος Κεντατζουλιάδη. Λοιπόν, το θέμα είναι ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, ανοιχτή ψήφος κυρίου Τσιάπη, κυρίας Αφέρη και κυρίας Καρδαρά. Εντάξει. Θέμα δεύτερο, διαγραφή τελών φύλαξης οστών και αναπόδοση αυτών εντός κολευτηρίου. Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν αυτά τα μεταλλικά κυβότια στην καθαρή. Υπάρχουν αυτά τα μεταλλικά κυβότια στο ρεκοταφείο, στα οποία συντάσσονται τα οστά δημοτών μας, οι οποίοι άλλοι θέλουν, αν και θέλουν, να πάρουν στο φυλάκιο. Στέλνω ότι οι ειδοποιήσεις τελευταία χρόνο είναι 40 ευρώ το χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρω πόσο είναι. Υπάρχει πάντως ένα διάστημα από το 1996 μέχρι το 2009, παρά τις ειδοποιήσεις που έχουμε στείλει, δεν έχει διαφερθεί κανείς να πληρώσει. Το ποσό συνολικά είναι 235.449 ευρώ. Εμείς ζητάμε την άδεια εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου για να Το θέμα 5 της
Θέμα 6. Τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτου 2010 οικονομικού προσώπου ΟΝΑ Δήμο Νέας Μύρης. Ερώτηση. Αφορά μόνο την αύξηση του πρωτοβουλίου προχωράς που ενωπέσε η ΔΑΠ, γιατί μας δίνουν 150 ευρώ και πρέπει να κλείσει ο δεδομένος για να μην κόβει το νερό. Υπάρχει ερώτηση, αντίρρηση. Όχι, αντίρρηση δεν υπάρχει, γιατί εμείς δεν έχουμε μέλος, δεν έχετε βάλει μέλος δικό μας μέσα στο ΟΝΑ και επειδή είμαστε πάλι για να πλήρω το αναμορφώσιο, δεν θα το ψηφίσουμε. Λοιπόν, το θέμα 6 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Αρνητική ψήφο για τους λόγους που εξήγησε ο κ. Τσιάπης. Αρνητική ψήφο κ. Τσιάπη, κ. Σαπέλη, κ. Καλάρα. Έχει προσέλθει και η κ. Θαμασίλου. Και η κ. Μουτοπούλου. Περνάμε στο θέμα 7. Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 10, οικονομικού προσώπου Δημοτικό Γυμναστήριο. Υπάρχει ερώτηση. Όχι. Αντίρρηση. Όχι. Το θέμα 7 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 8. Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 10 του νομικού προσώπου Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμων Νέας Μύρης. Υπάρχει ερώτηση. Αντίρρηση. Βεβαίως. Κυρία Καρδαράκη, το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι σχετικά με αυτή την αναμόρφωση δεν την έχω καταψηφίσει, γιατί στο εισηγητικό το οποίο έχει έρθει αναφέρει ότι έχουμε αποφασίσει ομόφωνα. Εγώ έχω καταψηφίσει τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, τα 70 χιλιάρικα, και εγκρίνω μονάχα το παιδικό κινηματογράφο που υπάρχει. Και πώς είναι ομόφωνα? Και επειδή έχει έρθει ομόφωνα, αρχικά εχθές που το διάβασα, υπέθεσα ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο ενημέρωσα τον κύριο Πρόεδρο. Όχι, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κοινοβουλίου μου, τον κύριο Χατζατουριά, για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έγινε όπως βλέπετε σήμερα. Και παρ' όλα αυτά, οι υπάλληλοι του Δήμου Γραμματέας που μετέτρεψαν πρακτικά με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε αμέσως πλήν σαφώς να ζητήσω και ένα συγγνώμη γιατί έχω καταλάβει λάθος. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει ότι γράφει ομόφωνη απόφαση. Εγώ δεν το έχω ψηφίσει και εξακολουθώ να εμένω στην ίδια στάση. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι. Πριν απαντήσετε, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κ. Χατζατουριάν οι 50.000 αυτές για τον κινηματογράφο τι είναι. Είναι θα δοθούν στον κινηματογράφο ή ενοικίαση των ταινιών για αυτούς τους μήνες. Θα τα δώσουμε να μας τα δώσει για τον έτσι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει, κ. Σαμασίλου. Όχι, ερώτηση δεν έχουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είχα ζητήσει. Πρώτα. Μια στιγμή. Μπορεί και να μου παρευθεί και αυτό. Είχα ζητήσει με αριθμό πρωτοκόλλο, το πρωτόκολλο του Δήμου, να έχω τη σύμβαση με κατάσταση των παιχνιδιών στην πλατεία. Νομίζω ότι ήταν θέμα του πολιτιστικού οργανισμού αυτό. Και θα ήθελα να έχω τη σύμβαση με τον κύριο και η εταιρεία, δεν ξέρω φυσικό πρόσωπο τι είναι, που εγκατέστησε το παγοδρόμιο και το καρουσέλ. Άλλη ερώτηση. Το λόγο του κ. Όσον αφορά το θέμα με την κυρία Καρδαρά, νομίζω έχει λυθεί. Έχει γίνει από παρατομή και λάθος του υπαλλήλου. Όπως άλλωστε και πέρσι, έτσι και φέτος η κυρία Καρδαρά δεν ψήφισε το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά το κυρία Πέλη, τα χρήματα, ο προϋπολογισμός που αφορά τις παιδικές ταινίες, αφορά καταρχήν τις εταιρείες διανομής παραγωγής των ταινιών. Αφορά το έτοιμο του πρόγραμμα, την μεταφορά και διανομή των ταινιών, την αμοιβή του μηχανικού και ό,τι άλλα έξοδα αποτύπουν στην πορεία. Δεν είναι δηλαδή, δεν καταβάλλουμε χρήματα στο σπόρτινγκ, αν εννοείται αν αυτή είναι η ερώτησή σας. Δεν είναι πολλά, κύριε Χατζηδουλιάν, για τις ταινίες, τα χρήματα αυτά. Τόσα είναι, κυρία Βέλη. Είναι και κάποια μονοπόλια. Οι εταιρείες αυτές είναι δεδομένες, συγκεκριμένες. Δεν μπορείς να πας σε διαδικασία ούτε διαγωνισμού. Αν θες να πάρεις το βρέχι και φταίδες, το έχει μόνο η Νάρη και μετά σου πει τι θες. Αυτές είναι οι ταινίες μαζί και με το άλλο κοπί, το 50.000, τι σημαίνει ότι θα είναι 50.000. Είναι ένα ποσό που θα είναι γύρω στις ίσως κάτω. Ω
όσον αφορά την ερώτηση που έχει κάνει η κυρία Τσαφασίου, έχει καταθέσει μια επιστολή. Τις επόμενες μέρες θα λάβετε την απάντησή σας. Είναι πολύ ο κύριος Μπερδοδουλιάν. Θα επιθυμούσα να το επισπέσετε. Μόνο που το θα πειράζει, ακούστηκε, δεν το συμπαραγράψατε. Εγώ θέλω να έρθω στο δυνατό γρηγορότερο. Γιατί είμαι από τις έφτες και τις δύο. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση και της κυρίας Καμαρά και τη διευκρίνηση του κύριου Πεταδουγιάννη, πραγματικά διορθώνεται το πρακτικό του ΟΝΑ, που αυτό το που αφορά η προδρομή στο φανός το ομόφωνα και γίνεται κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το θέμα 8 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, αρνητική ψήφος της κυρίας Σαμασίου, κυρίου Τσιάρη, κυρίας Απέλη, συνολικά και της κυρίας Καδρά. Κάτι είπατε. Μονάχα το φεστιβάλ, ό,τι είχα πει και στο σύλλογο του οργανισμού. Ωραία, εντάξει. Το φεστιβάλ του δημοσιογράφου, ναι. Σίγουρα με την τοποθέτηση στον ΟΝΑ. Θέμα 9, προχωράμε στο θέμα 9, τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 10 του ελληνικού προσώπου Καπή Νέα Σμύρνη. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι. Συνεπώς το θέμα 9 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 10, απόσυρση τριών επιβατικών προβλημάτων στο ΟΗΕ. Δεν υπάρχει ερώτηση, δεν υπάρχει αντίρρηση. Το θέμα 10 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 11, ανανέωση χώρου στάθμευση δύο σχολικών λεωφορείων. Το 11. Είναι της κυρίας Γουμενοπούλου, Αγγελικής, που έχει στην Αντιοχή 32 θέσεις και ζητάει. Ναι, για ένα νέο συμπρόβλημα. Ναι, προφανώς η εγγελική πάνω είναι ανανέωση ή άλλες. Λοιπόν, έχει δύο αυτοκίνητα, έχει η γωνιά. Δυστυχώς δεν το τηρεί η κυρία Γουμενοπούλου. Δηλαδή, κάθε φορά είναι παραπάνω από 4 αυτοκίνητα, 3 στη μία και 4 στην άλλη. Λοιπόν, το επόμενο θέμα ζητάει άλλο ένα. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε την έγκρισή της για δύο και μόνο αυτοκίνητα, ένα στην κάθε πλευρά. Ένα στην κάθε πλευρά. Και να είμαστε αυστηροί ως προς την τήρηση της απόφασής μας από πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας. Το δεύτερο δηλαδή που ζητάει και τρίτη θέση, δεν το κάνουμε δεύτερο. Λοιπόν, κάτι την άποψή μου. Για να τα κάνουμε συγκεκριμένα, το θέμα 10 που αφορά. Το 11. Το θέμα 11, ναι. Ανανέωση χώρου στάθμευσης 2. Το εγκρίνει ομόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα στην Αυρό του Μαρτύρου 41. Ένα Αντιοχές 34. Επειδή υπήρξε και η ενημέρωση του πλευράς του κ. Δημάρχου για το θέμα 12 που αφορά και δεύτερο αίτημα της κυρίας Γουμενοπούλου για παραχώρηση και τρίτης θέσης, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει όχι, συνεχώς το θέμα 12, ομόφωνα απορρίπτεται. Θέμα 13, έκκληση τεχνικού προγράμματος του έτους 12. Θέμα 12 πάμε, 12. Έχει πάει να παραπάνω, δεν θέλει. Το θέμα 13, άρα το 12 μη συζητήσουμε. Για το θέμα και για το πρόγραμμα έτοιμα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση? Λοιπόν, τοποθέτηση ζητάει η κυρία Μπέργη. Χωρίς την κυρία Μπέργη και η κυρία Τσαφασίου στη συνέχεια. Κύριε Σιάκου, και δύο παράγοντες. Έχουμε ψηφίσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και εξακολουθείτε, κύριε Δήμαρχε, και φέρνετε κατά αυτόν τον τρόπο το τεχνικό πρόγραμμα όπως ερχόταν το 1980. Δεν καταλαβαίνω προτεραιότητα έργων δεν υπάρχουν. Εφόσον στο επιχειρησιακό υπήρχε κάποια προτεραιότητα, γιατί δεν το φέρνετε κατά αυτόν τον τρόπο και το φέρνετε με την τακτική του 1980. Εάν κάποιο έργο δεν προλάβετε ή δεν έχετε τα χρήματα να το υλοποιήσετε, μπορεί να έρθετε κάθε φορά εδώ και να το ψηφίζουμε. Δεν είναι τρόπος αυτός που φέρνετε το τεχνικό πρόγραμμα. Κύριε Τσανασίου.
Ένα είναι το διαδικαστικό που ανέφερε και η κυρία Μπέργη, ότι το τεχνικό πρόγραμμα, καταρχήν εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνω, γιατί είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 με έργα τα οποία έχουν συνολικό ύψος και μελέτες και προμήθειες, δεν είναι μόνο έργα και μελέτες και προμήθειες. 54 ήταν το πρώτο σας, 57, 264, 672. Δεν αντιλαμβάνουμε αν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε αυτό το χρόνο. Είναι ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια συγγραφή πιθανών αναγκών της πόλης, χωρίς καμία ιεράρχηση, με μεγάλα κονδύλια τα οποία αφορούν πράγματα τα οποία είναι και εξώθερμα, δηλαδή και προκαλούν πλέον. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό που περιλαμβάνει είναι 17 εκατομμύρια δραχμές για κατασκευή μυστικού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων, βιοπληρωματικό και υπογείου γκαράζ της οδού Αρτάκης και Εθνικής Στέγης. Το Μακάρι να τα πάρει τα δημοκρατία. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Δημαρχέ, εδώ αναφέρονται έργα που ξεκινάνε και τελειώνουν χωρίς καμία ιεράρχηση. Είναι δημοτική σύμβουλη. Φυσικά. Ξεκινάνε και τελειώνουν χωρίς καμία ιεράρχηση, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις. Έχουμε καταγράψει ό,τι μας έχει περισσέψει και ό,τι θα θέλαμε να κάνουμε στο Δήμο. Σας το είπα και πριν, χωρίς να υπάρχουν ιεραρχήσεις, κατά τη γνώμη μου, ιεραρχήσεις πρέπει να είναι στην κοινωνική πολιτική. Σε αυτό το μόνο που αναφέρεται είναι, καλώς το κάνετε, το συνόπης, γιατί είναι απαραίτητο, γιατί πρέπει να γίνει, γιατί καλώς έγινε και η σύμβαση με την νομαρχία για να προχωρήσει την παλιά νομαρχία μη περιφέρεια, αλλά αναφέρεται χωρίς θέση και χωρίς συγκεκριμένους όρους, αγορές οικοπαίδων. Και αυτό σωστό, αλλά από και πια. Και σας λέω τα θετικά, δεν σας λέω τα αρνητικά. Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου, τι και πότε. Και από πού τα χρήματα. Μελέτες για το δημαρχιακό μέγαρο, ενός εκατομμυρίου. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορεί όχι να ψηφιστεί, δεν βγάζει νόημα. Και επιπλέον, αυτό κατά τη γνώμη μου έχει ανάγκη πλέον, στον καιρό που ζούμε, και στις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι πολίτες μας, είναι η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Όχι τα έργα. Το να μην φτιάξετε δύο πλατείες ή να τις συντηρήσετε απλώς, δεν θα λείψει από κανένα. Αλλά όταν σε ένα τεχνικό πρόγραμμα, 57 εκατομμυρίων, για την κοινωνική πολιτική συγκεκριμένα έργα, χωρίς θα δούμε και πού και πότε, εντάξει, υπάρχει μόνο αυτό της συνόπης και μία μελέτη για να βρούμε πού θα εγκαταστήσουμε παιδικό σταθμό από την περιοχή του Άρθους μέχρι τη Χρυσάκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι για άλλες εποχές, για άλλους χρόνους, δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ανάγκη της πόλης, ούτε έχει δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί. Δεν αντιλαμβάνουμε δηλαδή πέρα από το διαδικαστικό γιατί το συζητάμε. Και βεβαίως θα το καταψηφίσω. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε μία σειρά έργων 24.000, 73.000, τα οποία είναι φρεάτια υδροσυλλογή από 43.000. Καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογή 24.000, βρίσκω μια τυχαία σελίδα, συγκρίση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 24.000, δεν γίνεται. Αυτό δεν έχει καμία συνοχή, καμία στόχευση και κατά τη γνώμη μου δεν έχει και καμία ιεράρχηση από αυτές τις οποίες εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Θέλετε έτους, θέλετε τετραετίας για τους καιρούς που διανύουμε. Είναι εκτός προγράμματος και ενδεχομένως θα αντικατοπτρίζει τη δική σας λογική που πολύ σωστά είπατε χθες ότι θέλουμε να κάνουμε και έργα. Και γι' αυτό θέλουμε και να δούμε τι θα κάνουμε τις αυξήσεις των δημοτικών τελών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάνετε αυτά τα έργα. Αυτό είναι τεχνικό πρόγραμμα μία τετραετία πίσω. Είσαστε αλλού, είναι αλλού αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκεται. Δεν θέλω να σας κουράσω. Συντάσσομαι στο ίδιο πνεύμα. Και συμπληρωματικά θέλω να πω το εξής. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο. Το έχεις τα κτίρια.
Τα κτίρια μπορούν να περιμένουν. Και επειδή αυτό το πράγμα του Ζαζιάδου και η κυρία Τσαμασίου να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια, εμένα μου θυμίζει μια έκθεση ενός μαθητού προς τον Άγιο Βασίλη, το τι δώρα περιμένει. Και βλέπω ότι ο Άγιος Βασίλης δεν έρχεται ποτέ. Το ίδιο βλέπουμε και εμείς εδώ και 12 χρόνια. Να μην μακρηγορούμε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λέγεται έγκριση τεχνικού προγράμματος. Και ασφαλώς θα το καταψηφίσουμε. Άλλος συνάδελφος. Κύριε συνάδελφε, το τεχνικό πρόγραμμα καταγράφει ποιες είναι οι ανάγκες κατά την άποψή μας, βέβαια, κατά την άποψη της πλειοψηφίας της πόλης. Από εκεί και ύστερα οι ιεραρχήσεις, το ποια θα γίνουν και πώς θα γίνουν μέσω του προϋπολογισμού. Εκεί στον προϋπολογισμό θα πάρουμε τις προτεραιότητές μας κατά την άποψή μας των έργων. Τώρα, αυτά είναι για τα έργα. Το άλλο για την κοινωνική πολιτική, αυτό είναι αστερίσιο. Και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να δώσουμε εκεί μια προτεραιότητα και θα το δείτε και με τον προϋπολογισμό ότι πραγματικά εκεί θα έχει δοθεί μια προτεραιότητα. Τώρα για το ότι είναι αναχρονιστικός, για το ότι είναι του Άγιο Βασίλη, ξέρω εγώ κτλ. Τα ίδια λέγατε και πέρσι. Τώρα δεν είναι. Τα ίδια λέγατε και πέρσι, κύριε Τσαμασίρου. Για Άγιο Βασίλη μας λέγατε, δεν ξέρω αν το λέγατε εσείς. Για αναχρονιστικό λέγατε και παρόλα αυτά έγιναν και τα έργα και μια χαρά πήγαν όλα. Από τις τοποθετήσεις. Είμαστε καλό κάθε χρόνο, κύριε. Εγώ δεν αλλάζω. Δεν πάει για εσάς. Όχι, λέω για εσάς. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κατά εσάς. Παρακαλώ. Δεν αλλάζω εγώ παρατάξει, σου λέει πανέλες. Έτσι γιατί είναι ένα μπέρδεμα. Έτσι γιατί είναι ένα μπέρδεμα. Για μαθήματα μου λέγανε κάποιος. Επειδή ήταν καθηγητής του Λίου Τουλάχης και έκανε μαθηματικά. Και είπε κάτι για παρακαλώ. Γιατί είναι ένα μπέρδεμα. Έτσι αφήνω. Ποιο μάθημά μου κύριε Φάντια, έλεγα να μαζίσει άλλο παιδί. Αυτό είναι τεχνικά. Όχι, αυτό είναι τεχνικά. Θα κάνετε μαθηματικά σε μένα. Μαθηματικά, κάνατε συνδικά. Μαθηματικοκρατία, θα κάνετε ένα πράγμα. Κάντε ένα πράγμα, να βάλτε το καλάμι και πουλάμε τρέλα. Πάμε στο άλλο κάτι, τι θέλετε στην ιστορία. Τι θέλετε στην ιστορία. Θα πει το κόσμο εδώ μέσα. Ότι δεν έχουμε κλείγοντα και έρχοντα στο ράταξι σα για αυτό το πράγμα. Μιλήστε εδώ πέρα μέσα. Εσύ ο Δημήτρη. Έχετε τα άλλα που πιάνουν σα. Αυτό έχετε τα λάθη. Όχι μαζί σα. Και να πω σε εσά. Αυτό είναι το πράγμα. Αλλά κι εσείς κάποια στιγμή πρέπει να επιβάλλετε την τάξη. Η πίκρα είναι πίκρα, θα τους περάσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσείς κύριε Δρακού, πήγατε πίκρα και μετά πήγατε στη χαρά. Αλλά σε ένα πέφτυνα. Ένα πέφτυνα, πέφτυνα. Πέφτυνα, πέφτυνα. Εμείς είμαστε παλιόλοι. Εμείς είμαστε παλιόλοι, μια ζωή στην απέξω είμαστε. Ανεμόμυλος είμαι. Ενώ εσείς είσαστε στο Βραδιακό και πήγατε στο Ολυμπιακό. Απ' την πίκρα στη χαρά. Ανεμόμυλος. Θα τα πατάω όλα, να το έχει υπόψη. Εδώ έγινε τώρα. Τι πράγμα.
Αρνητική ψήφος της κυρίας Τσαμασίρου, του κυρίου Τσιάρτη, της κυρίας Αρπέλη και της κυρίας Καρδαρά. Θέμα 14 έκθεση πρώτου συγκριτικού πίνακα της εργασίας συντήρησης και επισκευή μεταβολικών μέσων για το 2010. Τοποθέτηση αντίληση, το θέμα 14 ψηφίζει το ομόφωνα. Θέμα 15 έγκριση συντηρητικού πίνακα της συντήρησης και αναβάθμιση ηλεκτρονικών αυτοματισμών και ασφάλειας συστημάτων. Υπάρχει ερώτηση. Όχι, αντίληση όχι. Το θέμα 15 ψηφίζει το ομόφωνα. Θέμα 16. Έκθεση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ανακαίνιση ετουσών εξυπηρέτηση πολιτών. Υπάρχει αντίθεση. Όχι. Το θέμα 16 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 17. Έκθεση παράθεση περαίους κατασκευής του έργου για τον πολιτισμό οδών. Το πατήσετε σήμερα. Ερώτηση. Δεν υπάρχει. Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε. Ενώ υπάρχει στην απέναντι κολόνα φωτισμός, γιατί γίνεται και βάζετε στήλο απέναντι και το έχετε κάνει τη νύχτα μέρα και έχουμε τρελαθεί? Αυτή είναι η ερώτηση. Πέστε μου τη σκοπιμότητα που προσθέσατε. Βεβαίως πολύ. Οι παλιές κολόνες θα σβήσουν, οι καινούργιες θα σβήσουν. Και τι θα σβήσουν? Οι παλιές κολόνες θα σβήσουν, δεν θα έχουμε δύο φωτιστικά, θα μείνει ο καινούργιος φωτισμός. Θα βγάλετε τις άλλες λάμπες δηλαδή? Άρα πλεονασμό κάνατε. Τα φωτιστικά σας λέω, τα παλιά θα φύγουν. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ανεπαρκή, γιατί για καλύτερο το βάλαμε. Μα το κάνατε μέρα, κύριε. Θα μας τρελάνετε, δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα 17 θα σβήσει το ομόφωνα. Θέμα 18 έκκληση παράθεση του δεσμένου του έργου. Διαμόρφωση πλατείας με αλήθειας μέχρι. Ταγί, μπράβο. Γιατί τέλος Οκτωβρίου μας το παρέδωσε το υποχωρητικό έργο. Πώς να προλάβουν οι άνθρωποι, ενώ ο διαγωνισμός είχε γίνει και εγώ δεν ξέρω πάρτι μήνα και Οκτώβριο το παράδωσα. Οκτώβριο ξεκίνησε να δουλεύει. Πώς να είναι καλά να είναι εντάξει τις ημερομηνίες παράδοση. Λοιπόν, συνεπώς το θέμα 18 ψηφίζει και ομόφωνα. Προτείνω στο σώμα από το 19 θέμα μέχρι και το 32 που αφορούν έγκριση πρωτοκόλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής να συζητηθούν και να ψηφιστούν συνολικά. Παραλαβή εγώ είναι. Το σώμα. Όχι. Υπάρχει για κάποια προσθέτω θέματα, κάποια ερώτηση ή κάποια αντίληση. Οριστικής. Όχι. Έχει πολλά. Συνεπώς τα μήπως θέματα, έχει και τον καράζ κάτω από την καθημερινότητα. Δύο ψηφίζουν και όλα τα άλλα. Επισκευή, παρεκκλησία Αγίας Παρασκευής. Κάλυψη μεμονωμένων λάκων, δύο υδραυλικές εγκαταστάσεις σχολικών συντήρησης υδραυλών και καταστασιακών κτηρίων. Έχει τον καράζ κάτω από την καθημερινότητα. Λαϊκή διαπιστημένα δημοτικό λιμνητήριο, συντήρηση δημοτικού μεγάλου. Να μπαίνει το δημοτικό γυμναστήριο, στάρες θεατρίων και δεσμευτικές. Όχι, δεν θα μείνει κάτω ως άνθρωπο, καταλήγως άνθρωπο. Κατασκευή, βάλει τα άνθρωπο, αυτό είναι αυτά. Στην οδό μας του Βαλού είναι ένας κομματόδρομος που υπάρχει ένας κάτοικος, είναι στην Ευξήνου Πόντου. Θα μ' ακούτε τώρα, κύριε Τσαμασέλη? Παρακαλώ.
Σας παρακολουθώ, κύριε. Είναι ένας κομματόδρομος τον οποίο αποφασίσαμε μερικές φορές που έκανα να δούμε εκεί πέρα και έκανε η τεχνική υπηρεσία έκανε μια αποτύπωση. Η αποτύπωση αυτή δεν ικανοποιεί τους κατοίκους και γίνεται ανάκληση της παλιάς και θα δώσουμε να γίνει καινούργια αποτύπωση, τα υψόμετρα δηλαδή. Επειδή εκεί μαζεύονται νερά και υπήρχε κάποια κυρία η οποία θεωρούσε ότι έτσι όπως είχε γίνει αποτύπωση τα νερά θα μπαίνουν στο σπίτι της. Για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση. Ναι, για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση, ακριβώς. Η παλιά λοιπόν από αυτές τις δύο που παίρνετε πίσω και δίνουμε εντολή για να γίνει καινούργια τοπογραφική ψωματική διαφορά στο συγκεκριμένο. Ο κύριος Κωστόλου μπορεί να σας πει και περισσότερα. Πάς μέσα από το κέντρο. Εντάξει, ξέρω. Τι δεν πάει καλά, για να μας επιλύσουμε. Κοιτάξτε κύριε, η αποφούση αυτή έγινε από την τεχνική μας ηγεσία προφανώς η πρώτη. Λοιπόν, άρα λήφθησα. Είχε έρθει στο λεπτό. Άρα λήφθησα όλα τα υπόψη των τεχνικών μας, όλες εκείνες οι παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν στην, πώς τη λέτε κιόλας, στην οικοδομή. Στη διαμόρφωση αυτή της οικοδομής. Τώρα, καινούργια που έρχεται, καινούργια διαμόρφωση έρχεται βάσει αιτήματος κατοίκη. Η οποία κάτοικος είδε κάτι που δεν είχε προσέξει ότι έτσι όπως είχε γίνει η ψωμετρική διαφορά θεωρούσε ότι ήταν πολύ, πολύ ψηλά σε σχέση με το παράθυρο που είχε και σε κάποια ψωμετρική όρθωση. Μετά από διαγωνισμό έχει πάρει το κινητήριο του Άλσου. Ο κύριος εγώ ήταν Μαρκάκος, Μαρκάκης Αμαντάσιος. Μαρκάκης Μιχαήλ είναι το Αθανασίου, συγγνώμη. Είναι Μαρκάκης Μιχαήλ το Αθανασίου. Έχει πλειοψηφίσει, έχει πάρει το Άλσο, το μίσθωμα είναι 1510 ευρώ το μήνα. Ζητάει και ήρθε στη Δημαρχιακή Επιτροπή, την οποία ενέκρινε το αίτημά του η Δημαρχιακή Επιτροπή, αλλά χρειάζεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δει, να του δοθεί η δυνατότητα να το πάρει το συμβόλαιο με τον Δήμο να το υπογράψει μαζί με κάποιον άλλο σαν ομόρυθμη εταιρεία. Το όνομά του και κάποιος άλλος μαζί. Ποιος είναι αυτό? Δεν ξέρω ποιος είναι. Η Δημαρχιακή αποφάσισε να το δει η νομική σύμβουλος αυτό το είδε. Η νομική αυτό σύμβουλος. Το έχει συντάξει να πει σύμβουλος. Και τι το κρίνει. Θα συμμετέχει επίσης ο ίδιος στην ομορφή εταιρεία. Ο ίδιος και ένας εγώ δεν το έχω ψηφίσει, δεν το ψήφισα και στην Δημαρχιακή, δεν το ψηφίσω. Δεν ξέρω δεν γνωρίζατε ότι ήταν ο γιος σας. Δεν ήσασταν μέσα, ήσασταν απ' έξω. Ένα ανησυχώ καθόλου. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι είναι τελευταίο συμβούλιο της χρονιάς και της ηγείας, αλλά και της ηγείας που παρουσίας εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή ηγείρη, ας πούμε, μέτρια συνεργασία και να ευχηθώ καθές βοηθές με υγεία και στη νέα δημοτική, και στο νέο δημοτικό μάλλον συμβούλιο, καλή πρόοδο και παραγωγικό και επικοδομητικό έργο για την πόλη και για τους δημότες. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι φεύγεις κύριε Πρόεδρε χωρίς αυτής δημοτικό τελών. Φεύγεις χωρίς αυτής δημοτικό τελών. Το λες αυτό. Μπορεί να κάνεις αυτής δημοτικό τελών φεύγεις.
Μην το λες. Συγχαρητήρια. Μην το λες αυτό. Συγχαρητήρια. Έχουμε άλλες 5 μέρες ακόμα.
Πού είσαι!